σειρά αναγνώσματα του 89,5 ο Φόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει το βιβλίο του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς «Αργά βαδίζει ο Χριστός». Εκδόσεις Εμπλό. Στην εκκλησία κανένας δεν κάνει τιμή εκτός από εκείνον ο οποίος εξεγείρεται εναντίον του κακού. Τη μέγιστη τιμή στην εκκλησία κάνουν οι μέγιστοι επαναστάτες εναντίον του κακού, οι οποίοι και τη θεμελίωσαν και εκείνοι οι οποίοι μέσω των αιώνων κράτησαν τη λάμψη της. Τιμή στην εκκλησία θα κάνουν και στο μέλλον μόνο εκείνοι οι οποίοι θα ζεσταίνουν τη χριστιανική επανάσταση στις ανθρώπινες ψυχές. Τιμή στην εκκλησία θα κάνουν οι γονείς που θα συνηθίσουν τα παιδιά τους πάντα να εξεγείρονται ενάντια στο κακό και οι δάσκαλοι που θα κάνουν τους μαθητές τους χριστιανούς επαναστάτες και όλοι εμείς που θα αναζωπυρώσουμε την πλέον ευγενική επανάσταση στις νεκρές καρδιές και τις κοιμισμένες ψυχές των αδελφών μας και ο ένας του άλλου. Το μέγιστο αγαθό που μπορούν οι γονείς να κάνουν για το παιδί τους συνίσταται στο να το μάθουν να αναγνωρίζει το κακό και να εξεγείρεται εναντίον του. Άφησε πατέρα τον γιο σου να πλησιάσει τον Χριστό κάθε μέρα. Μην του απαγορεύεις την προσχώρηση, αλλά όθησέ τον από μόνο σου στο σωτήρα. Πριν απ' όλα χρειάζεται να μην εκτιμάς τον γιο σου μόνο με την καρδιά, αλλά και με τη λογική. Βάλε τον κάθε βράδυ σε εξετάσεις. Μάθε τον να σου εξομολογείται κάθε βράδυ. Όταν αισθανθείς μέσα του μετάνοια για το κακό που γεννήθηκε μέσα στην ψυχή του και εξέγερση εναντίον του κακού, τότε να ξέρεις ότι ο γιος σου μόλις άρχισε να παιδαγωγείται. Όμως εσύ συνέχισε να τον βάζεις εξετάσεις. Συνέχισε να τον εξομολογείς και μην αφήσεις ούτε μία μέρα να περάσει χωρίς αυτό. Γίνε ιερέας για τον γιο σου. Είναι καθήκον του ιερέα να εξεγείρει τους ανθρώπους εναντίον του κακού και το σπίτι σου θα γίνει ναός. Μην κρύβεις από το γιο σου ότι και το κακό σε αυτόν τον κόσμο κατέχει υψηλό και ισχυρό θρόνο, τον οποίον εκατομμύρια άνθρωποι μέρα νύχτα προσκυνούν. Όμως θεμελίωσέ τον στην πίστη ότι αυτός δεν ανήκει σε αυτά τα εκατομμύρια που προσκυνούν το κακό, αλλά ότι είναι προορισμένος για στρατιώτης του καλού. Από σένα, μητέρα, εξαρτάται πολύ περισσότερο. Έχε πάντα στο μυαλό σου τα εξής τρία πράγματα. Πρώτον, άφησε το παιδί σου χωρίς μεσημεριανό. Εσύ δεν πρέπει να είσαι για το παιδί σου ο άγγελος που μόνον το χαϊδεύει, αλλά και ο άγγελος που σκέπτεται και κρίνει. Άφησε το παιδί σου χωρίς μεσημεριανό φαγητό. Τούτο είναι απαραίτητο. Το παιδί σου πρέπει να γνωρίσει τι θα πει να πεινάς και πρέπει να είναι ικανό να δώσει που και που στη ζωή του το φαγητό του στους πεινασμένους. Εκείνοι που ποτέ δεν αισθάνθηκαν στον εαυτό τους υπό την εξουσία της πείνας έγιναν οι πιο άσπλαχνοι και οι πιο άθεοι. Δεύτερον, μην επιτρέψεις ποτέ στο παιδί σου να μιλά άσχημα για άλλους ανθρώπους πριν παραδεχτεί και μετανιώσει για τη δική του ασχήμια. Τον κόσμο μπορεί να διορθώνει μόνο εκείνος που είναι ικανός να διορθώνει τον εαυτό του. Όλοι οι μεγάλοι αναμορφωτές του κόσμου έζησαν πρώτα μια μεγάλη εσωτερική επανάσταση. Όλοι οι χριστιανοί μπορούν να δικαιολογήσουν το όνομά τους κυρίως με τούτη την εσωτερική επανάσταση. Και τρίτον, μη μαθαίνεις το παιδί σου να είναι ατομιστής. Τούτη είναι η αμαρτία του 90% των μητέρων.
Το να μάθεις το παιδί σου να είναι ατομιστής σημαίνει να επαναλάβεις το δίδαγμα που η φύση ήδη του έδωσε στη σύλληψή του. Όσο και να τον μαθαίνεις εσύ, μητέρα, να μην είναι ατομιστής, ποτέ δεν θα νικήσεις πλήρως τη φύση. Γι' αυτό μη σταματάς να συμβουλεύεις κάθε πρωί τον γιο σου. Δώσε γέ μου από όλα όσα έχεις που είναι αρκετά ένα μέρος στους φίλους σου, οι οποίοι δεν έχουν τίποτα. Μη σταματάς κάθε βράδυ να ζητάς λογαριασμό και απολογισμό από τον γιο για τις καλές του πράξεις εκείνης της ημέρας. Γνωρίζω μερικές μητέρες εκατομμυριούχους σε αυτή την πόλη. Όμως με ντροπή πρέπει να πω ότι δεν γνωρίζω καμία η οποία θα έδινε καθημερινά στα παιδιά της έστω από ένα γρόσι για να βοηθήσουν τους φτωχούς. Με χαρά όμως και ευγνωμοσύνη πρέπει να σημειώσω ότι ένας νεαρός βοηθός εμπόρου από το Βράτσαρ ποτέ δεν γευματίζει το μεσημεριανό του Σαββάτου. Αλλά τα εξοικονομούμενα 3 γρόσια από το γεύμα, τόσο κοστίζει το γεύμα του, τα μοιράζει στους φτωχούς μπροστά από την εκκλησία. Κυρία Υπουργού, κυρία Στρατηγού, κυρία Εκατομμυριούχου, μα ο γιος σας δεν μπορεί με τίποτα να γίνει τόσο καλός όσο αυτός ο νεαρός. Εγώ σε αυτό το σημείο λαμβάνω το καθήκον να σας πω εκείνο που οι φίλοι σας και αυτοί που σας εκτιμούν λένε πίσω από την πλάτη σας, μην τολμώντας να το πούν μπροστά σας. Είναι παράξενο πως η διανόηση και ο πλούτος και ο τίτλος αυτής της υψηλής κυρίας, η οποία τόσο λάμπει στα σαλόνια, δεν μπόρεσαν να δώσουν στο παιδί της αγωγή έστω λίγο καλύτερη από την αγωγή διαφόρων αλυτών από τα βρώμικα προάστια. Είναι παράξενο πως αυτή η κυρία τολμά να παρουσιαστεί στην παρέα στα μεταξωτά και με υπερήφανο χαμόγελο, εφόσον έχει γιο που τώρα είναι το κακό του σπιτιού και ο οποίος αύριο θα είναι κακό όλης της κοινωνίας και όλου του έθνους. Προσελκύστε, πολυσέβαστες μητέρες, τα παιδιά σας στο Χριστό και μάθετε τα πριν απ' όλα να εξεγείρονται εναντίον του κακού που κυριάρχησε στις ψυχές τους. Με τίποτα δεν μπορεί μια γυναίκα να φανεί πατριώτης εάν δεν παιδαγώγησε τα παιδιά της σε πατριωτικό πνεύμα. Εάν παραμέλησε να το κάνει αυτό, ο πατριωτισμός της είναι ψευδής, ακόμη και να ήταν μέλος όλων των πατριωτικών συλλόγων και υπογράφουσα όλων των καυτών σοβινιστικών μανιφέστων. Οι ήρωες δεν ετοιμάζονται στους πατριωτικούς συλλόγους, αλλά στην οικογένεια. Εγώ γνωρίζω γονείς οι οποίοι με πολύ εμφανή τρόπο καφιούνται για τον πατριωτισμό τους, ενώ τα παιδιά τους υποτιμητικά φτύνουν την πατρίδα τους.
Εσχύνομαι τον πατριωτισμό τούτων των γονέων και εύχομαι από καρδιάς και εκείνοι να ντραπούν. Με τίποτα ένας γονέας δεν μπορεί να αποδείξει τη θρησκευτικότητά του παρά μόνο με τη θρησκευτική αγωγή των παιδιών του. Εάν ένας γονέας πρωί βράδυ κάνει μετάνοιες μπροστά στο Θεό και τακτικά επισκέπτεται το ναό του Θεού και μοιράζει ελεημοσύνη εν ονόματι της πίστης του, ενώ έχει άθεα παιδιά, αυτός δεν ξεχρεώθηκε ούτε στον Θεό, ούτε στην ανθρωπότητα. Τιμή στην Εκκλησία θα κάνουν και οι δάσκαλοι, οι οποίοι τους μαθητές τους τους κάνουν χριστιανούς επαναστάτες. Ο δάσκαλος πρέπει να συμπληρώσει όλα εκείνα που οι γονείς παραμέλησαν και να διορθώσει όλα εκείνα που οι γονείς χάλασαν. Είναι πιο δύσκολο να είσαι δάσκαλος από ότι γονιός. Για να είσαι γονιός χρειάζεται μόνο η αγάπη. Για να είσαι δάσκαλος χρειάζεται και αγάπη και μυαλό. Ο δάσκαλος δεν επιτρέπεται να παραμελήσει κάτι, αλλά ακόμα και όλα να τα παραμελήσει, αν έχει μάθει το παιδί να εξεγείρεται εναντίον του κακού, και πάλι θα έχει κάνει αρκετά. Από την άλλη, ακόμα και όλες τις γνώσεις να έχει παραδώσει στο παιδί, εφόσον έχει παραμελήσει να το εξεγείρει εναντίον του κακού, δεν θα έχει κάνει τίποτα. Το να μην αφήσει το παιδί αδιάφορο απέναντι στο κακό, τούτο είναι το βασικότατο. Και ο καθένας από μας θα κάνει τιμή στην Εκκλησία εάν εξεγείρεται εναντίον του κακού μέσα του και γύρω του και ανάβει τη φλόγα της ίδιας ηθικής επανάστασης και στους συνανθρώπους του ή τουλάχιστον στον ίδιο του τον εαυτό. Η ιστορία του κόσμου είναι ένα οικοδόμημα του οποίου εμείς είμαστε πέτρες. Εάν κάθε άνθρωπος κατάφερνε να δημιουργήσει από τον εαυτό του μία λαξευμένη και λία πέτρα, θα ήταν αρκετό από αυτόν. Εάν κατάφερνε ακόμα να βοηθήσει και τους άλλους να λαξευτούν και να λιανθούν, θα έπρατε περισσότερα. Μια αγαθή πράξη ο άνθρωπος μπορεί να κάνει και επάνω στον εαυτό του. Το να διαφωτίσεις τον εαυτό σου και να τον κάνεις ευγενικό, τούτη είναι μία μεγάλη και αγαθή πράξη. Και αυτή η πράξη δεν είναι μόνο ατομικό αλλά και γενικό αγαθό. Όταν σε ένα κτίριο μια πέτρα είναι περισσότερο λαξευμένη και λιασμένη, το κτίριο ανεβαίνει σε αξία και σε ομορφιά. Και η ιστορία του κόσμου παίρνει αξία και ομορφιά με κάθε καλή και ωραία ψυχή. Ας βοηθήσει λοιπόν τουλάχιστον τον εαυτό του, όποιος δεν είναι σε θέση να βοηθήσει και τον άλλον. Όμως το να βοηθήσει τον εαυτό του δεν σημαίνει να ασφαλίσει την περιουσία για 300 χρόνια ακόμα εδώ στη γη, αλλά να βιώσει μια μακρά και βαθιά επανάσταση εναντίον του κακού μέσα του και να πάρει τελικά και αποφασιστικά την πλευρά του καλού. Είναι πιο δύσκολο να βιώσεις αυτή την εσωτερική επανάσταση από το να αποκτήσεις πλούτο για 300 χρόνια. Ο ασκητισμός κάνει πιο εύκολη αυτή την εσωτερική επανάσταση μέσα στον άνθρωπο. Οι ασκητές απομονώνονταν μόνο για να μπορέσουν στην ησυχία να παρατηρούν τον εαυτό τους και μέσα τους να ανάβει ένα φως. Όμως πιστέψτε με,
κανένα φως δεν λάμπει μόνο στον εαυτό του. Το φως, το οποίο εμείς καταφέρνουμε να ανάψουμε μέσα μας με μακρά εξέγερση ενάντια στην αμαρτία και τις αδυναμίες, με μακρά τριβή, δεν θα λάμπει μόνο σε μας, αλλά θα το βλέπουν και εκείνοι που βρίσκονται στο σκοτάδι γύρω μας. Ναι, όλοι εμείς είμαστε σε όλη μας τη ζωή ταυτόχρονα και παιδαγωγοί και παιδαγωγούμενοι. Διότι σε όλη μας τη ζωή ή λάμπουμε σε άλλους ή δεχόμαστε το φως από άλλους ή συσκοτίζουμε άλλους ή γινόμαστε σκοτεινοί ή επηρεάζουμε άλλους με το χαρακτήρα μας ή μας επηρεάζουν άλλοι. Και όταν θέλουμε και όταν δεν θέλουμε, εμείς παιδαγωγούμε και μας παιδαγωγούν. Η αγωγή, εάν δεν είναι παντοδύναμη, είναι πράγματι παντού παρούσα. Είναι γνωστό ότι συχνά και το μικρό μυρμήγκι και η μέλισσα έπαιξαν το ρόλο του παιδαγωγού του ανθρώπου. Οι σχέσεις μεταξύ των ζώων του δάσους, εκείνων που μοιάζουν και άλλων που διαφέρουν μεταξύ τους, έδωσαν υλικό στον άνθρωπο για πολυάριθμους δημοφιλείς μύθους, των οποίων η παιδαγωγική αξία είναι ανεκτίμητη. Ο άνθρωπος παιδαγωγήθηκε και από το σκουλίκι κάτω από τη φλίδα, και από το νερό που φθείρει το λόφο, και από το χρυσό που δεν χάνει τη λάμψη του ούτε μέσα στα σκουπίδια, και από τον ήλιο που φωτίζει καλούς και κακούς, και από τη φλόγα που δημιουργείται από την τριβή ή από το χτύπημα. Η μουγγή φύση που φαίνεται ότι δεν αισθάνεται την παρουσία του ανθρώπου, υπήρξε πάντα εύγλωτη παιδαγωγός του. Συχνά τον προειδοποιούσε, συχνά τον συμβούλευε, τον μάλωνε ή τον έκανε να νιώθει ντροπή. Πολύ μεγαλύτερη παιδαγωγική επιρροή έχει ο ένας άνθρωπος πάνω στον άλλο. Αυτή η επιρροή γίνεται όχι μόνο με έργα ή μόνο με λόγια, αλλά και με κάθε μορφασμό και με κάθε κίνηση του χεριού. Και αυτά μπορούν να έχουν παιδαγωγική αξία. Ένα πονηρό κλείσιμο ματιού είναι ικανό να παρασύρει μια αθώα ύπαρξη. Ένα περιφρονητικό βλέμμα είναι ικανό να τιμωρήσει τον αμαρτωλό και να ξυπνήσει τη συνείδηση μέσα του. Μια αποφασιστική κίνηση του χεριού είναι ικανή να ξεσηκώσει το πεσμένο ηθικό ενός ολόκληρου στρατού. Οι παιδαγωγικές επιρροές μπορούν να είναι καλές και κακές. Κάποιες από αυτές μπαίνουν στην ψυχή μας, με τη δική μας γνώση και συνένεση. Κάποιες εισβάλλουν βίαια, κάποιες χώνονται κρυφά. Είναι δυνατή η διαπαιδαγώγηση? Κάποιοι ακόμα αναρωτιούνται. Η διαπαιδαγώγηση είναι ένα γεγονός σε αυτόν τον κόσμο. Για ένα γεγονός δεν ρωτάς εάν είναι δυνατό, αλλά υπό ποιες συνθήκες και σε ποιο μέτρο είναι δυνατό. Πώς θα ήταν αδύνατη η αγωγή των ανθρώπων όταν η εξημέρωση των ζώων είναι δυνατή? Και η εξημέρωση τι άλλο είναι παρά μια συγκεκριμένη βαθμίδα αγωγής? Δώστε στο ζυθοποιό κριθάρι. Εκείνος θα σας το επιστρέψει σε μορφή μπύρας. Δώστε στο ενεργοστασιάρχη ζαχαρότεθλο. Εκείνος θα σας το φέρει σε μορφή ζάχαρης. Αυτά φαίνονται σαν πιο μεγάλη μαγεία από το να χαλινώσω άγριο θηρίο και να παιδαγωγήσω ανάγωγο άνθρωπο. Και εφόσον είναι δυνατή η μεγαλύτερη μαγεία, πώς είναι αδύνατη η μικρότερη μαγεία? Thank you.
υπάρχουν εξάλλου στην πολιτισμένη κοινωνία ανάγωγοι άνθρωποι. Υπάρχουν μόνο άνθρωποι με καλή ή κακή αγωγή. Οι άνθρωποι με καλή αγωγή είναι εκείνοι που πιστεύουν στη νίκη του καλού στον κόσμο και οι οποίοι μάχονται και αν υπάρχει ανάγκη θυσιάζονται για αυτή τη νίκη του καλού. Οι άνθρωποι με κακή αγωγή είναι εκείνοι που δεν πιστεύουν στη νίκη του καλού και οι οποίοι λόγω τούτης της δυσπιστίας τους αφήνουν το καλό και τίθενται στην υπηρεσία του κακού. Ο πρώτος είναι στρατιώτης του καλού. Ο δεύτερος είναι στρατιώτης του κακού. Ο στρατός του καλού ελκύει με το θάρρος του. Ο στρατός του κακού με τον αριθμό του. Κι όμως οι περισσότεροι άνθρωποι πηγαίνουν ανάμεσα στο καλό και το κακό και δέχονται κάποια στιγμή τον ένα και την άλλη φορά τον άλλο στρατό. Όταν περνάς ανάμεσα στους ποταμούς του καλού και του κακού, φίλε μου, να μην σου είναι αδιάφορο σε ποιο ποτάμι θα σβήσεις τη δίψα σου. Το ποτάμι του καλού είναι μόνο ένα φρέσκο και ασημένιο και διαφανές δριάκι που μπορεί να σε φρεσκάρει και στο οποίο μπορείς να καθρεφτήσεις το πρόσωπό σου. Το ποτάμι του κακού είναι πλατή και βαθύ και με θολή πλημμύρα γάλακτος, μελιού και δηλητηρίου. Το γάλα και το μέλι κάνουν μόνο μία λεπτή επίστρωση κατά από την οποία μένει δηλητήριο. Ο άνθρωπος που έχει δεχθεί καλή αγωγή δεν αφιταλαντεύεται ούτε μία στιγμή προς ποιο ποτάμι θα στρέψει το πρόσωπό του. Καλλιέργησε τον εαυτό σου και δεν θα αφιταλαντεύεσαι. Καλλιέργησε και τους άλλους γύρω σου για να μην αφιταλαντεύονται. Όλα τα κοινωνικά ιδρύματα βοηθούν τον άνθρωπο να καλλιεργήσει τον εαυτό του για στρατιώτη του καλού. Και η εκκλησία και το σχολείο και το δικαστήριο και οι καλές τέχνες. Μα τότε από πού προκύπτει τόσο στρατός του κακού στον κόσμο? Πού καλλιεργείται? Καλλιεργείται στις ατέλειες εκείνων των ιδρυμάτων που υπηρετούν το καλό. Καλλιεργείται κυρίως στις αγκαλιές της ανθρώπινης τεμπελιάς και απροσεξίας. Παντού και σε κάθε μέρος. Όπως φυτρώνουν τα ζυζάνια παντού και σε κάθε μέρος, όπου δεν προφθαίνουν τα εργατικά χέρια και προσεκτικά μάτια. Έστω λίγα ελαττώματα στην εκκλησία, ή λίγη βλακεία στο σχολείο, ή λίγη αδικία στο δικαστήριο, ή λίγη χοντράδα στην καλή τέχνη, δίνουν τεράστια υποστήριξη στο κακό. Από όλα τα ιδρύματα αγωγής, η εκκλησία είναι το μόνο επαναστατικό. Αυτή είναι σαν καμπάνα που με ένα ήσυχο τόνο μνημονεύει το μακρύ παρελθόν, ενώ με τον άλλον, τον θορυβόδη, χτυπά συναγερμό. Εκείνη, μέσω των αιώνων, μετέφερε τη δική της ζήμη της Επανάστασης. Εκείνη και σήμερα τη φέρει στην αγκαλιά της και θα τη φέρει έως το τέλος της ιστορίας. Η μόνη Επανάσταση που κάνει τον άνθρωπο πιο ευγενικό είναι η επανάσταση του χριστιανισμού. Κάθε άλλη επανάσταση κάνει τον άνθρωπο πιο ομό από ό,τι είναι. Συγκρίνεται τα πρόσωπα τα οποία δημιούργησε και τόνισε οποιαδήποτε άλλη επανάσταση στον κόσμο με τα πρόσωπα που δημιούργησε η χριστιανική επανάσταση στην ιστορία και θα σας είναι αμέσως οφθαλμοφανής η ανωτερότητα και η ευγενική υπεροχή των τελευταίων επάνω στους πρώτους. Σχεδόν όλες οι άλλες επαναστάσεις στόχευαν στο να δημιουργήσουν από τους ανθρώπους χορτασμένα ζώα. Μόνο η χριστιανική επανάσταση στόχευε να δημιουργήσει από τους ανθρώπους πεινασμένους θεούς. Μακάρι οι πεινασμένοι και διψασμένοι για τη δικαιοσύνη. Οι επαναστάτες είναι σήμερα αναγκαίοι στη γη. Οι πραγματικοί και μεγάλοι, θεϊκοί επαναστάτες. Ο πλανήτης μας παράγει ακόμα σε ποσότητες ελιές και ρύζι, αλλά ελαττώνει απελπιστικά την παραγωγή του σε επαναστάτες. Ελιές υπάρχουν στη γη αρκετές, λαδερές, παιδαγωγικές, ακόμα περισσότερες. Όμως, τι να τις κάνουμε τις λαδερές παιδαγωγικές, ικανές να παιδαγωγήσουν μόνο τις γενιές που γλιστρούν κατηφορικά στο λόφο.
Εμείς χρειαζόμαστε μια γενιά που θα μπορέσει να ανεβαίνει το λόφο. Τούτη η γενιά δεν θα αποτελείται από παραχαϊδεμένους,